Μονάδα 10. Μεσητεία ακινήτων. Ένας μεσίτης ακινήτων είναι κάποιος που έχει άδεια να οργανώσει και να διαπραγματευτεί συναλλαγές ακινήτων. Οι ευθύνες ενός μεσίτη ακινήτων περιλαμβάνουν την αγορά κατοικών, γης και εμπορικών ακινήτων και τη συγγραφή συμβάσεων εγγραφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας broker έχει άδεια ψηλότερου επίπεδου από έναν εκτιματομεσητικό πράκτορα και είναι εξουσιοδοτημένος να προσλαμβάνει εκτιματομεσίτες να εργάζονται υπό την εποπτεία ενός broker. Πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κλάδο των ακινήτων χρησιμοποιούν τους όρους Real Estate Agent και Broker εναλλακτικά. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο, όσον αφορά τα προσόντα και τις ακριβείς υπηρεσίες που προσφέρει κάθε επαγγελματίας. Ένας Real Estate Agent είναι ένας επαγγελματίας στον κλάδο, που έχει παρακολουθήσει και περάσει όλα τα απαιτούμενα μαθήματα που αφορούν τα ακίνητα, καθώς και την εξέταση άδειας εξάσκησης επαγγελμάτου στην χώρα στην οποία προτίθεται να εργαστεί. Είναι συνήθως το πρώτο βήμα για όσους θα ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα των ακινήτων. Ένας Real Estate Broker είναι. Συνέχισε την εκπαίδευση του πέρα από το επίπεδο του Real Estate Agent και έχει περάσει από κυβερνητική εξέταση. Οι Real Estate Brokers μπορούν να εργαστούν ως ανεξάρτητοι πράκτορες ή να έχουν άλλους πράκτορες που εργάζονται για αυτούς. Ένας συνέτερος Broker μπορεί να μοιράζεται τα κέρδη μεσητείας από την ταπέρα από την τυπική προμήθεια ενός πράκτορα. Ίσως η πιο σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο είναι ότι ένας Broker μπορεί να δουλεύει από μόνος του, ενώ ένας Agent πρέπει να δουλεύει κάτω από έναν αδιούχο Broker. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες ενός μεσίτη ακινήτων μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη. Α. Μεσίτες που δουλεύουν για πολιτές, ενώ πολλές φορές ένας agent που εργάζεται για λογαριασμό ενός broker θα αναλάβει αυτά τα καθήκοντα, ο broker συχνά χειρίζεται επίσης τις συναλλαγές για τους πολιτές. Μερικά από τα καθήκοντά τους για λογαριασμό των πολιτών περιλαμβάνουν κατάρτιση λίστας κατοικών προς πώληση. Μοιράζονται τις μεσητικές καταχωρήσεις με άλλους μεσίτες για προσέλκυση αγοραστών. Μοιράζονται την προμήθεια καταχώρησης με επιτυχημένους κτηματομεσίτες. Συμβουλεύουν τον πολιτή κατοικίας να προετοιμάσει το σπίτι του για καταχώρηση και επίδειξη σπιτιού. Εποπτεύουν την επίδειξη και αναφέρουν τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση στους πολιτές. Υποβάλλουν οποιασδήποτε προσφορές στον πολιτή για εκτίμηση. Βοηθούν τον πολιτή να διαπραγματευτεί προσφορές για να δοκιμάσει και να εκτελέσει μια σύμβαση αγοράς με έναν αγοραστή. Δουλεύουν για λογαριασμό του πολιτή στο συντονισμό της διαδικασίας συναλλαγής. Παραδίδουν και επεξηγούν εγγραφά, γνωστοποιήσεις και συναλλαγές. Τέλεια! Δουλεύουν με τον πολιτή έως το κλείσιμο και τη μετακόμιση από την κατοικία. Β. Μεσίτες που δουλεύουν για αγοραστές, αυτή είναι μια άλλη πλευρά ενός μεσίτη, που εργάζεται με ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν ένα ακίνητο με συμβούλες και υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να βρουν το ακίνητο και να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή. Τα καθήκοντά τους για λογαριασμό του αγοραστή περιλαμβάνουν. Βοηθούν τους αγοραστές να βρουν όλα τα ακίνητα στην επιθυμητή περιοχή τους που είναι στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους και που πληρούν τα κριτήρια τους. Συντονίζουν και βοηθούν τους αγοραστές να επισκέπτονται και να βλέπουν τα ακίνητα. Όταν λαμβάνεται απόφαση για απόπειρα αγοράς, βοηθούν τον αγοραστή να δημιουργήσει την αρχική του προσφορά και τη συμφωνία αγοράς. Δουλεύουν με τον αγοραστή και εξ ονόματος του σε διαπραγματεύσεις με τον πολιτή μέσω του agent broker τους. Μόλις εκτελεστεί μια σύμβαση αγοράς, συντονίζουν τη διαδικασία συναλλαγής από την πλευρά του αγοραστή. Παραδίδουν και εξηγούν έγγραφα στη διαδικασία συναλλαγής. Συντονίζουν επιθεωρήσεις, αναφορές και διαπραγματεύσεις επιδιόρθωσης. Βοηθούν τους αγοραστές μέχρι το κλείσιμο και μέχρι να θέσουν το ακίνητο στην κατοχή τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας σύμβασης μεσητείας είναι. Κάθε σύμβαση μεσητείας που συνάπτεται μεταξύ φυσικού προσώπου ή εταιρικής σχέσης και κτηματομεσίτη ή πρακτορείου για την πώληση, μίσθωση ή ανταλλαγή κυρίως ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει λιγότερες από 5 κατοικίες, πρέπει να περιέχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης.
Εάν δεν αναφέρονται, η σύμβαση τερματίζεται αυτομάτως 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύως της σύμβασης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ελάχιστη τιμή πώλησης αγοράς, τους όρους πώλησης αγοράς και τις προμήθειες. Συνήθως δεν υπάρχουν κανόνες ή κανονισμοί που να ορίζουν ελάχιστο ή ανώτατο όριο για μια σύμβαση μεσητείας. Η διάρκεια της σύμβασης πρέπει να συμφωνηθεί και να αναγράφεται στο έντυπο της σύμβασης μεσητείας πριν από την υπογραφή. Το μεσητικό γραφείο ή ο μεσήτης πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Ο πελάτης, από την πλευρά του, πρέπει να κατανοήσει ότι η περίοδος που απαιτείται για την προώθηση ή την αναζήτηση ενός ακίνητου και την καλύτερη δυνατή τιμή για τον πολιτή ή μια αποδεκτή τιμή αγοράς για τον αγοραστή εξαρτάται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα σύμβασης μεσητείας ακινήτων. Συνήθως, ένα κτηματό μεσητικό γραφείο έχει εκατοτάδες έγγραφα και είναι πολύ δύσκολο να έχει έναν συγκεκριμένο κανόνα αρχειοθέτησης, ποια έγγραφα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση και τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά και μπορούν να πεταχτούν. Η καλύτερη συμβουλή είναι να διατηρείτε όλα τα αρχεία για τουλάχιστον 5 χρόνια και σημαντικές συμβάσεις, όπως η συμφωνία καταχώρησης, η σύμβαση αγοράς και τα έντυπα γνωστοποίησης για τουλάχιστον 10 έτη. Ορισμένα αρχεία που είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να φυλάσσονται μακροπρόθεσμα είναι α. Τα βασικά έγγραφα που αποτελούν μέρος της συναλλαγής, όπως η συμφωνία καταχώρησης, η προσφορά αγοράς, οι αντιπροσφορές, η γνωστοποίηση σχέσης του πρακτορείου, η γνωστοποίηση ατέλειων ακινήτου, οι οδηγίες για προπληρωμές και οι συμφωνίες επισκευής. Β. Αντίγραφα ασφαλείας εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο τιμολογήθηκε σωστά και προωθήθηκε νόμιμα. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες συγκρινόμενων τιμών, φυλάδια πωλήσεων για το ακίνητο, διαφημίσεις και μια λίστα άλλων ακινήτων που παρουσιάστηκαν στον αγοραστή πριν τη συγκεκριμένη αποδεχτή προσφορά. Αυτά τα έγγραφα μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα σε περίπτωση που κατηγορηθείτε για παραβίαση δίκαιης στέγασης. Κάμα, έγγραφα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση του ακινήτου και της γης, συμπεριλαμβανομένων των χωρομετρήσεων, των επιθεωρήσεων, τρέχουσες και προηγούμενες, αν οι πολιτές τις κράτησαν, την προκαταρκτική έκθεση τίτλου, τις αδειές, τις αποδείξεις από τον πολίτη για επισκευές που έγιναν πριν από την πώληση, αποδείξεις τρέχουσών επισκευών που συμφωνήθηκαν και ζητήθηκαν από τον αγοραστή. Αυτή η τεκμηρίωση θα είναι πολύτιμη αν προκύψουν ερωτήματα σχετικά με την γνωστοποίηση ελαττωμάτων του ακινήτου. Δέλτα, αποδείξεις από αγοραστές ότι είχαν λάβει οποιαδήποτε απαιτούμενη γνωστοποίηση, για μπογιές με βάση το μόλυβδο, μουχλά, σεισμική ασφάλεια, προειδοποιήσεις πλημμύρας κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έψιλον, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ και σημειώσεις τηλεφωνικών κλήσεων και συνομιλιών μεταξύ των διευθυντών και των συνεργατών πωλήσεων, καθώς και με τρίτους, όπως πράκτορες μεσαγγίσης ή τίτλου, επιθεωρητές ή επισκευαστές. Για παράδειγμα, εάν λάβατε 2 προσφορές για μια ιδιοκτησία, βεβαιωθείτε ότι έχετε τεκμηρίωση της ημερομηνίας και ώρας που τις λάβατε, τις απαντήσατε και τις αποδεχθήκατε καθώς και πώς παρουσιάσατε κάθε προσφορά. Σίγμα ταφ, οποιασδήποτε προηγούμενες προσφορές και τα αντίστοιχα έγγραφα αλληλογραφία. Όταν δουλεύετε για τους καταναλωτές, πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι ενεργείτε δίκαια, πρέπει να παρέχετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες και πρέπει να αποφεύγετε με κάθε τρόπο επιχειρηματικές πρακτικές που είναι άδικες, παραπλανητικές ή επιθετικές. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι πρακτικών που πρέπει να έχετε υπόψη σας. 1. Πρακτικές που απαγορεύονται σε όλες τις περιπτώσεις, συγκεκριμένα. Ψευδείς καταχωρήσεις εξουσιοδοτήσεις, για παράδειγμα ψευδείς ισχυρισμοί ότι κάτι έχει εγκριθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Παραπλανητική διαθεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων δολωμάτων. Παραπλανητικό πλαίσιο εντύπωση. Πυραμιδωτό επιχειρηματικό σύστημα κτλ. 2. Παραπλανητικές πράξεις και παραλήψεις, παραπλανητικές ενέργειες και παραπλανητικές παραλήψεις που προκαλούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν τον μεσοκαταναλωτή να λάβει διαφορετική απόφαση σχετικά με τη συναλλαγή. 3.
Επιθετικές πρακτικές. Οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές μπορούν να εκφοβήσουν ή να εκμεταλλευτούν τους καταναλωτές, περιορίζοντας την ικανότητά τους να κάνουν ελεύθερες ή ενημερωμένες επιλογές. Μερικές χρήσιμες συμβουλές. 1. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συναλλαγής, βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα είναι σωστά υπογεγραμμένα και χρονολογημένα. Τα έγγραφα πρέπει να υπογράφονται και να χρονολογούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πολιτές, αγοραστές και μεσίτες. 2. Πριν από το κλείσιμο μιας συμφωνίας, ελέγχετε τα αρχεία σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα σημαντικό έγγραφο. Διατηρείτε καταλόγους ελέγχου, μία για τους αγοραστές, μία για τους πολιτές, ώστε να μην παραβλέπετε τίποτα. 3. Συχνά υπάρχει σημαντικός κίνδυνος στη μεσητεία. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ένας broker πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με σχετικές και σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία και να εκπαιδεύει και να παρακολουθεί τους agents του. 4. Μια καλή συμβουλή σχετικά με τα αρχεία κινήτων είναι να αφυλάσετε όλα τα αρχεία για τουλάχιστον 5 χρόνια και σημαντικές συμβάσεις, όπως η σύμβαση αγοράς, η σύμβαση αγοράς και τα έντυπα γνωστοποίησης για τουλάχιστον 10.